Το υποκριτικό του ταλέντο και τα προσόντα του αναδείχθηκαν όταν έπαιξε στο Γλάρο του Τσέχοφ με τον Γιάννη Φέρτη και την Ξένια Καλογεροπούλου. Ενώ είχε ήδη γίνει ευρύτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στο θεατρικό του Αλίκου Σακελαρίου, η κόρη μου σοσιαλίστρια, που παρουσιάστηκε από το θείασο Βιουκλάκη Παπαμιχαήλ, πρωτού γυριστεί σε ταινία και γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία. Ο Χρόνης Εξαρχάκος, στη δεκαετία του 80, ασθένησε από καρκίνο των οστών και η χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε στο Λονδίνο, δεν κατάφερε να τον απαλλάξει από την ασθένεια. Ωστόσο, ακόμα και όταν αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του, δεν έχασε το χιούμορ του. Ο Κώστας Βουτσάς θυμάται τον αγαπημένο του φίλο στο νοσοκομείο, όταν η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί, να πειράζει τις νοσοκόμες, να λέει αστεία και να κάνει πλάκες. Ο Χρόνης Εξαρχάκος έφυγε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1984 σε ηλικία 52 χρόνων